προβατεί καθημερινά ανάμεσα στις υποχρεώσεις της ως μια σκληρά εργαζόμενη γυναίκα, αλλά και ως μια τρυφερή μητέρα. Η Μαριλένα Νιτσιάκου, με τη μέχρι στιγμής πορεία της στον ομολογουμένως δύσκολο και ανδροκρατούμενο κόσμο των επιχειρήσεων, έχει αποδείξει ότι η επιτυχία δεν έρχεται σε καμία περίπτωση τυχαία. Χρειάζεται, όπως παραδέχεται η ίδια, πείσμα, θέληση, επιμονή και πάνω απ' όλα όραμα. Σαν εκείνο το όραμα που είχε ο πατέρας της, Θεόδωρος Νιτσιάκος, όταν ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 την πρώτη του μικρή πτηνοτροφική μονάδα. Ο πατέρας μου κατάγεται από ένα αρνινό χωριό του Γράμμου, την Αιτωμιλίτσα. Μετά το τέλος των σπουδών του στη Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να πουλήσει το μερίδιο των προβάτων που είχε από τον παππού μου, τον πατέρα του, και μαζί με ένα δάνειο μικρό της τράπεζας τότε να ξεκινήσει την πρώτη του δραστηριότητα στην πτηνοτροφία. Έτσι έφερε τους πρώτους νεαρούς από την Ολλανδία. Με υπηρώτικο πείσμα πραγματικά κατάφερε σε δύσκολα χρόνια να μεταφέρει το κέντρο της πτηνοτροφίας από τη Χαλκίδα στην Ήπειρο. Για τους περισσότερους, το να ασχοληθεί με την οικογενειακή εταιρεία θα αποτελούσε μια φυσική εξέλιξη, κάτι σαν μονόδρομο. Για τη Μαριλένα Νιτσιάκου, ωστόσο, τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Εγώ σπούδασα ξενοδοχειακό management στην Ελβετία. Δεν είχα κανένα σκοπό να ασχοληθώ με τον κλάδο της πτηνοτροφίας. Και γυρνώντας πίσω από το εξωτερικό, αφιέρωσα κάποιο διάστημα στα παιδιά μου. Έμεινα έγκυος, γέννησα. Εκείνο το διάστημα λοιπόν, απλά για να αξιοποιήσω λίγο το χρόνο που είχα, ασχολήθηκα σε ένα μικρό ποσοστό με την εταιρεία του πατέρα μου. Δεν μπορούσα όμως με τίποτα να φανταστώ αυτό το πράγμα που βίωσα και έζησα τότε. Δηλαδή μέσα από τα μάτια του είδα το πάθος που είχε για αυτή τη δουλειά και αυτό το πάθος μου το μετέδωσε, έγινε και δικό μου πάθος. Η αιμονή στην κοινοτομία και την ποιότητα γρήγορα οδήγησε τα κοτόπουλα Νιτσιάκος να ξεπεράσουν τα στενά σύνορα των Ιωαννίνων και να κατακτήσουν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τις αγορές του εξωτερικού, πρωταγωνιστώντας το οικογενειακό τραπέζι. Η επιχείρηση έχει διαγράψει μια πορεία 42 ετών. Είναι καθαρά οικογενειακή ακόμα και σήμερα. Ο ιδρυτής της, ο πατέρας μου, Θεόδωρος Νιτσιάκος, βρίσκεται ακόμα στο τιμόνι της εταιρείας, 100% ενεργός. Και όπως εγώ είδα το όραμα μέσα από τα δικά του μάτια, έτσι και αυτός μέσα από τα μάτια τα δικά μου και του αδερφού μου είδε την συνέχεια του. Αν και παραμένει οικογενειακή και παραδοσιακή στον πυρήνα της, ωστόσο η εταιρεία Νιτσιάκος διαθέτει σύγχρονες μονάδες παραγωγής και εγκαταστάσεις, δίνοντας έμφαση στους επιστημονικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίζεται πάντοτε η ποιότητα. Εμείς σαν Νιτσιάκος ελέγχουμε από το νεοσό, έχουμε δικούς μας νεοσούς, αναφερτήριο νεοσών, εκολαπτήρια, μέχρι το προϊόν να φτάσει στην πόρτα του καταναλωτή, τελική διανομή. Εισάγουμε μόνοι μας τις πρώτες ύλες με τις οποίες παράγουμε τις ζωοτροφές. Όλος αυτός λοιπόν ο πλήρης έλεγχος και σε επίπεδο εφημιλασιμότητας, δηλαδή αν πας και ψωνίσεις ένα προϊόν μας στο σούπερ μάρκετ και θελήσεις να δεις το συγκεκριμένο κοτόπουλο, σε ποιο κοπάδι μεγάλωσε, σε ποια φάρμα, τι έφαγε, πόσες μέρες έκανε μέχρι να φτάσει στη σφαγή του. Μέσω της ηχλασιμότητας που έχουμε, μπορείς σαν καταναλωτής να το απαιτήσεις και να το μάθεις. Και τώρα ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια? Έψιλον στο τετράγωνο, επενδύσεις και εξωστρέφεια. Ο Όμιλος έχει πλάνο τριετές από το 2014 έως το τέλος του 2016, με νέες επενδύσεις, νέες γραμμές παραγωγής και γραμμές συσκευασίας. Οι τελευταίες επενδύσεις που κάναμε αφορούν την εκτροφή και παραγωγή γαλοπούλας και κουνελιού. Η ιδέα μας ήταν να διευρύνουμε την γκάμα των προϊόντων μας με λευκά κρέατα υψηλής διατροφικής αξίας. Βλέποντας το μέλλον με αισιοδοξία, που άλλωστε τη χαρακτηρίζει, η Μαριλένα Νιτσιάκου είναι μια δυναμική επιχειρηματίας που κατάφερε όχι απλά να επιβιώσει αλλά και να πρωταγωνιστήσει σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο.
και μπορεί τώρα να έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να υπερβεί κάθε δυσκολία που παρουσιάζεται στο δρόμο της, αποφεύγοντας τις κακότοπιες. Ωστόσο, εύλογα προκύπτει το ερώτημα, πώς την αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της ο επιχειρηματικός κόσμος και πώς εκείνη διαχειρίστηκε την κατάσταση. Όντως μπήκα σε ανδροκρατούμενο χώρο, όμως οι άνθρωποι εκεί πέρα με αγαπήσανε όπως τους αγάπησα κι εγώ, με στηρίξανε όπως τους στήριξα κι εγώ, όπως με είχε μάθει ο πατέρας μου να στηρίζω τους συνεργάτες μου και μαζί διαγράψαμε μια υπέροχη διαδρομή. Έχοντας πάντοτε στο μυαλό και στην καρδιά της τις συμβουλές του πατέρα της, η Μαριλένα Νητσιάκου συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, κερδίζοντας παράλληλα το στοίχημα με τον εαυτό της.